Καταρχήν να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου για την απώλεια του συγκυβερνήτη, του Φάντομ. Γρήγορα να βρεθεί ο κυβερνήτης. Παρέλειψα, συγγνώμη και εγώ. Είναι προφανές. Τώρα επεμβαίνεται πάνω την ώρα που μιλάω. Δηλαδή, έλεος. Ναι, εντάξει, για συλληπιτήρια. Λοιπόν, για τον εντοπισμό του κυβερνήτη και φυσικά να ζητηθούν και τα αίτια. Τα αίτια του θανατηφόρου αυτού δυστυχήματος. Τώρα από εκεί και μετά. Ξέρετε, δημιουργείται μέχρι τις εκλογές ένα τοξικό κλίμα, που δεν είναι καινούριο βέβαια, έρχεται από πολύ παλιά. Ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και στον ΣΥΡΙΖΑ, όπως παλιότερα Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟ. Γιατί μέσα από ένα τέτοιο τοξικό κλίμα γίνεται μια προσπάθεια να συγκαλυφθούν οι βασικές στρατηγικές συγκλίσεις των δύο κομμάτων. Mm-hmm. Δηλαδή, τώρα τι να ξεχάσουμε, ότι μαζί έχουν ψηφίσει ένα τρίτο μνημόνιο που είναι σε εφαρμογή, είναι σε εξέλιξη. Να ξεχάσουμε ότι το υπερμνημόνιο που λέγεται Ταμείο Ανάκαμψης έχει την σφραγίδα και του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Να ξεχάσουμε ότι τα μισά νομοσχέδια μέσα στη Βουλή που έχει φέρει η Νέα Δημοκρατία τα έχει ψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ και περίπου το 70-80% το έχει ψηφίσει και το ΠΑΣΟΚ. Συμφωνούν στην ενεργειακή μετάβαση, δηλαδή στις πράσινες business, συμφωνούν στο ψηφιακό μετασχηματισμό. Άρα λέτε ότι αυτό το προοδευτικό μέτωπο που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ δεν σας αφορά. Ποιο προοδευτικό μέτωπο? Αυτό είναι τώρα το πιο σύντομο ανέκδοτο. Το πιο σύντομο ανέκδοτο, διότι αντικειμενικά, με βάση αυτά τα οποία σας λέω, αυτά που έχει ζήσει ο ελληνικός λαός, αντικειμενικά υπάρχει η βάση για συνεργασία και ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και στο ΣΥΡΙΖΑ και ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία στο ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ ή η Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ ή ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ. Αν δεν το κάνουν τώρα, είναι γιατί πρέπει να κρατηθούν τα προσχήματα, πιθανά να το κάνουν στις δεύτερες εκλογές. Έχω μια ερώτηση, συγγνώμη να την κάνω, γιατί εσείς έχετε ξεκάθαρη θέση εξ αρχής, αλλά οφείλω να την κάνω. Περίπτωση να δώσετε ανοχή, αν δημιουργηθεί ένα μέτωπο που λέει κάνει κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ με ΣΥΡΙΖΑ. Ανοχή σας πούν, ψήφο ανοχής. Ακούστε να σας πω, κυβέρνηση θα υπάρξει. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην υπάρξει. Από την πρώτη Κυριακή. Είτε από την πρώτη είτε από τη δεύτερη. Κυβέρνηση θα υπάρξει. Αυτή η κυβέρνηση θα είναι αντιλαϊκή. Διότι έχουν δεσμευθεί απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, απέναντι στο μεγάλο κεφάλαιο και στους επιχειρηματικούς ομίλους, είναι δεδομένο. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας είναι άλλο παπαυαγγέλιο. Επιτρέψτε μου να το πω με αυτή την έκφραση. Βεβαίως έχει πρόγραμμα εξουσίας, βεβαίως έχει πρόγραμμα διακυβέρνησης, αλλά με το λαό πρωταγωνιστή. Δεν μπορεί ο λαός να είναι στο περιθώριο και να καλείται κάθε 4 χρόνια απλώς να δώσει τη συγκατάθεσή του στον ένα ή στον άλλον. Προφανώς δεν πρόκειται να υπάρξει ανοχή ούτε για τον ένα ούτε για τον άλλον. Με οποιαδήποτε κυβέρνηση, με οποιαδήποτε σενάριο, είτε είναι δικοματική, είναι τρικοματική και κυβέρνηση. Φτιάχνει, και άμα και σου πει, άμα φτιάχνει ο Γιαννούλης κυβέρνηση μαζί του, και σου πει. Το λέμε καθαρά. Όσο πιο ανίσχυρη είναι η επόμενη κυβέρνηση, οποιαδήποτε σενάριο, θα είναι ισχυρός ο λαός. Όσο πιο ισχυρή είναι μια αντιλαϊκή κυβέρνηση, τόσο πιο αδύναμος είναι ο λαός. Άρα έχει πολύ μεγάλη σημασία η ενίσχυση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και το κοκκίνισμα των εδρών μέσα στη Βουλή, το ακόμα μεγαλύτερο κοκκίνισμα των εδρών μέσα στη Βουλή, αποτελεί προϋπόθεση έτσι ώστε την επόμενη μέρα να υπάρξει μια ισχυρή λαϊκή αντιπολίτευση, γιατί μόνο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας μπορεί να το παίξει αυτό το ρόλο. Δεν μπορεί να το παίξει ούτε η Νέα Δημοκρατία είναι στην αντιπολίτευση, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στην αντιπολίτευση. Απέδειξαν ότι έχουν κοινή στρατηγική και κοινά οράματα. Θέλει να ρωτήσω, Τιχάκη, το ακούω, το σέβομαι και το δέχομαι. Απλά πιστεύω ότι η πλήρης εξομοίωση της προοδευτικής αριστεράς, της ριζοσπαστικής αριστεράς με την δεξιά, είναι άδικη. Εγώ σας ρωτώ όμως κάτι άλλο. Δεν τα λέω εγώ, τα λέει η κυρία Τσαπανίδου. Η κυρία Τσαπανίδου ήταν, νομίζω, ξεκάθαρη από τα πρώτα της βήματα. Ότι δεν έχουμε καμία διαφορά μεταξύ μας, κυρίως σε σοβαρά ζητήματα. Τα είπε ή δεν το είπε η κυρία Τσαπανίδου? Λοιπόν. Τα είπε λοιπόν η κυρία Τσαπανίδου. Άρα λοιπόν μπορείτε να πάτε μαζί με τη Νέα Δημοκρατία. Έχετε κοινούς στόχους, έχετε κοινά οράματα. Δεν έχει κοινούς στόχους με την κοινά. Θα σας θυμίσω λοιπόν τον νόμο Βρούτση Αξιόγλου για τον βασικό μισθό. Έτσι, ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ στη διακυβέρνηση και κράτησε όλους τους αντεργατικούς νόμους της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, και να κάνει την ερώτηση για να τελειώσει. Η Νέα Δημοκρατία ήρθε και συνέχισε αυτούς τους νόμους τους αντεργατικούς. Άρα λοιπόν, τι ζητάτε από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας? Ελπίζω στην ερώτηση να μην απαντήσετε με τόσα πολλά επιχειρήματα εκτός ερώτησης. Εάν υπάρχει μια ατζέντα που θα αφορά την εργατική τάξη, θα αφορά τους εργαζόμενους, θα βελτιώνει σημαντικά τη ζωή του, την καθημερινότητά του, με τις συμβάσεις εργασίας,
με την αύξηση του κατώτατου μισθού, με την προστασία της εργασίας, με την επιθεώρηση εργασίας, πράγματα που θα έχουν άμεσο αποτύπωμα στο λαό και την εργατική τάξη που σας ψηφίζουν. Εσείς θα λέτε ότι εγώ δεν αναλαμβάνω καμία τέτοια ευθύνη. Ερώτηση, όμως για κλείσουμε. Ναι. Κάνετε πως δεν καταλαβαίνετε. Πάντως εγώ βλέπω τον κύριο Γιανούλη να προσπαθεί να φλερτάρει. Σας αναφέρω πολύ συγκεκριμένα. Δηλαδή η στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ είναι να πάει μαζί με το ΠΑΣΟΚ και μαζί με το ΚΚΕ, με ανοχή του ΚΚΕ, σε μια συγκυβέρνηση. Και νομίζω το φλερ του κύριου Γιανούλη αυτή τη στιγμή κάνει ξεκάθαρο αυτό. Έτσι. Ο οποίος ουσιαστικά καθήλωσε τους βασικούς, το βασικό μισθό. Έρχεται ο νόμος Αξιόπλου που στην πραγματικότητα λέει ότι ο βασικός μισθός θα καθορίζεται με βάση τις αντοχές οικονομίας και απόφαση του Υπουργού. Μάλιστα. Το στηρίξατε. Yeah. Έρχεται ο νόμος Κατρούγκαλους για τις συντάξεις που ισοπαίδωσε τις συντάξεις. Και τώρα ζητάτε από το ΚΚΕ... Δεν ζητάω να τίποτα, παίξει το ρόλο της πολυπίθρας του Σιλοάμ. Όχι. Για την αντιλαϊκή αντιλαϊκή σας να αναλάβετε ευθύνη. Ας νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο. Θα το πω αλλιώς. Ζαμέ ανοχή. Ζαμέ ανοχή. Όχι, ας μας πούνε για το εργατικό κέντρο πύργου. Που από κοινού στο ψηφοδέλτιο Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ Χρυσή Αυγή. Ας μας πούνε αυτό. Εγώ βλέπω ότι...